κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εγώ να εκφράσω τη χαρά μου και την τιμή μου για την πρόσκληση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και κυρίως να εισηγηθώ θέματα τα οποία είναι προκλήσεις. Ήδη οι δύο εξαιρετικές εισηγήσεις που προηγήθηκαν έδειξαν ένα μεγάλο προβληματισμό από αυτά. Πιστεύω ότι είναι αλληλοσυμπληρούμενες, ίσως και αυτή ήταν και η λογική των οργανωτών. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα επ' αυτών των ζητημάτων. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάποιους στίχους από τον Φάουστ του Γκέτε. Είναι ο Μεφιστοφελής που αναφέρεται στον Θεό. «Γιάστρα και ήλιους δεν ξέρω να ραδιάζω, πώς τυραννιούνται οι άνθρωποι κοιτάζω. Μόνο μικρός Θεός του κόσμου ίδιας λογής, πάντα παράξενος ως ήταν εξ αρχής. Ίσως μπορούσε πιο καλά να ζήσει. Μια σπίθα ουράνιο φως, αν δεν του είχες χαρίσει. Τη λέγει νου και τον βοηθά να γίνει, μόνο κτίνος χειρότερο από τα κτίνη». Το σύγχρονο λοιπόν τεχνοπόλιο και η πρόσκληση και η πρόκληση της σπίθας, που λέει ο Γκέτε, του ουρανίου φωτός. Και ας ξεκινήσουμε από το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο εκείνων της πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα, μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων κτλ. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας νοημόνων μηχανών. Και νομίζω ότι ήδη κάποια στοιχεία από αυτά βλέπουμε, είναι δηλαδή μία κλιμακωτή εξέλιξη από απλές μηχανές, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν και να παράγουν έργο, ιδιαίτερα μάλιστα μηχανές, μια μηχανική μάθηση από το deep learning, τη βαθιά μάθηση, που εφαρμόζεται σε ένα αυξανόμενο αριθμό νέων ψηφιακών προϊόντων, μέχρι βέβαια τη δημιουργία ρομπότ, ανδροειδών και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο παράδειγμα που θα μπορούσαμε επίσης να δώσουμε είναι η γενετική μηχανική. Προσπάθησα να βρω δύο παραδείγματα τεχνοπολίου. Το ένα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το άλλο είναι η γενετική μηχανική. Στη γενετική μηχανική εστιάζω στην επεξεργασία του ανθρωπίνου γονιδιώματος και το περίφημο CRISPR. Κατά την επεξεργασία λοιπόν του γονιδιώματος, σε αυτή τη διαδικασία, το DNA εισάγεται, διαγράφεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται στο γονιδίωμα ενός ζωντανού οργανισμού. Και μάλιστα σε αντίθεση με αρχικές τεχνικές γενετικής μηχανικής που εισάγουν τυχαία γενετικό υλικό σε ένα γονιδίωμα, ξενιστή η επεξεργασία γονιδιώματος, μέσα από τη μέθοδο του CRISPR δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τα γονίδια. Εδώ πέρα υπάρχει το ψαλίδι ακριβώς, διότι συζητάμε για μία περίπτωση μοριακών ψαλιδιών, πρωτεΐνες, είναι νουκλεάσες, μοριακά ψαλίδια όπως λέγονται, που έχουν τη δυνατότητα να αποκόπτουν το αλλοιωμένο εκείνο γονίδιο και όπως είπαμε να αντικαθίσταται με ένα υγιές. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι χάρη στην επεξεργασία του γονιδιώματος, τι μπορεί να επιτυγχάνεται, για να πούμε τα θετικά. Επιδιόρθωση γονιδιακών μεταλλάξεων στον άνθρωπο, που οδηγούν σε ασθένειες, τόσο σε βλαστοκύτταρα, για γονιδιακή θεραπεία, όσο και απευθείας σε έμβρια και γαμέτες. Επεξεργασία γονιδιώματος με σκοπό τη βελτίωση των φυσικών ή πνευματικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου, είναι η περίφημη βελτίωση, το human enhancement, τόσο σε ενήλικες όσο και σε εύρια ή ακόμα και γαμέτες. Δημιουργία ζωικών μοντέλων εργαστηρίου για τη μελέτη ασθενειών του ανθρώπου.
δημιουργία ζώων με επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως μεγαλύτερη μάζα σώματος και καλύτερη παραγωγή γάλακτος για εμπορικούς λόγους, αλλά βεβαίως και δημιουργία φυτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως η ευκολότερη και μαζικότερη καλλιέργεια και η αντοχή σε παράσιτα. Αυτό σημαίνει ότι το CRISPR έχει να κάνει όχι μόνο με ανθρώπινο γονιδίωμα, αλλά και με γονιδίωμα που έχει να κάνει μέσα από την φύση, τα φυτά, τα ζώα και ούτω καθεξής. Στις 25 Δεκάτου του 2019, είναι, 18 συγγνώμη, και είναι οριακή αυτή η ημερομηνία, ο κύριος, αυτός που βλέπετε, ο Κινέζος γενετιστής Χι Γιανκούι, προχώρησε σε ένα σχεδιασμό για πρώτη φορά γονιδιώματος. Ο Χι τι έκανε, ένα recruitment, κάλεσε δηλαδή φορείς HIV, ο σύζυγος ήταν φορέας HIV, η σύντροφος όχι, και αφού έγινε γονιμοποίηση in vitro, αφαιρέθηκαν 3-5 μεμονωμένα κύτταρα και ελέγχθηκε ο σχεδιασμός. Κυρίως τον ενδιέφερε να αφαιρεθούν εκείνα τα κύτταρα, τα οποία είναι φορείς του HIV. Βεβαίως, το ζήτημα αυτό προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ακριβώς διότι επρόκειτο πλέον για μια καταφανή, για έναν καταφανή σχεδιασμό νέων χαρακτηριστικών για μια ανθρώπινη ζωή. Και όπως βεβαίως είπε και προηγουμένως ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τα διλήμματα είναι σαφή. Βρίσκεις τον τρόπο με τον οποίο θα λυτρωθούν οι άνθρωποι από το HIV, αλλά συγχρόνως επεμβαίνεις στο γονιδίωμα και αλλάζεις τις ζωές τους, διότι αυτό βεβαίως έχει και συνέπειες στις μελλοντικές γενναίες. Επομένως, για να δούμε τις περιπέτειες του ανθρώπινου προσώπου στην εποχή του τεχνοπολίου. Ένα πρώτο, λοιπόν, βασικό χαρακτηριστικό είναι η εκχώρηση της ελευθερίας στην τεχνική. Ο Πάουλ Τίλιχ είχε επισημάνει ότι ο τεχνικός λόγος της επιστήμης, επειδή ακριβώς δεν έχει συνολική εικόνα του ανθρώπου όπως ο οντολογικός λόγος, προβάλλει το μέρος έναντι του όλου. Αυτό πιθανόν να ήταν η βάση που οδήγησε τον άνθρωπο ενώπιον ενός παραδόξου. Προσπαθώντας να διεκδικήσει την αυτονομία του, έφτασε να εκχωρεί την ελευθερία του στην τεχνική. Έτσι όμως ο άνθρωπος περιορίζεται στα όρια της αυτονομίας του και εγκλωβίζεται σε ένα σύμπαν τεχνικό από όπου δεν μπορεί καν να σκεφτεί ότι θα βγει ή μπορεί να μην θέλει καν να βγει. Υπό την έννοια αυτή, η υποτιθέμενη ελευθερία κινήσεων αποτελεί στην πραγματικότητα υποταγή στην αναγκαιότητα της αυτονομίας. Υπό την έννοια αυτή, στην περίπτωση του βιοανθρώπου, παραδείγματος χάρη, οδηγούμαστε σε μια αντίληψη περί homo medicus, όπου η βιολογία ανάγεται σε οντολογία. Στην περίπτωση αυτή, όσο ο άνθρωπος ερμηνεύεται όλο και περισσότερο βάσει των πορισμάτων της γενετικής μηχανικής, απολυτοποιεί τα όρια της φύσης του, αποκλειόμενος εκουσίως σε ένα αυτοαναφορικό σύμπαν. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το μέρος, δηλαδή ένα γονίδιο που ενοχοποιείται ως υπεύθυνο ασθενειών, ευθύνεται για την ευημερία, το well-being, αυτό που ανέφερε προηγουμένως πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης Ουλής, ότι δηλαδή φτάνουμε πλέον να κοιτάμε την ευημερία, το well-being, το welfare, η μη του όλου. Η υγεία δηλαδή αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Έτσι όμως αναδεικνύεται ο κίνδυνος να αλλοιωθεί το είδος και η ταυτότητα της αυτογνωσίας του ανθρώπου και η εκτίμηση προς το σώμα του. Γράφει χαρακτηριστικά ο Σπύρος Κυριαζόπουλος. Όπου πνέει τεχνικό πνεύμα, δημιουργείται σήμερα στην ιστορία μία οντολογική σχέση μεταξύ ανθρώπου και πράγματος. Δια την συνάφεια αυτήν δεν ισχύει το ρήμα έχειν, αλλά το ρήμα είναι. Ο τεχνικός άνθρωπος δεν έχει τεχνικά πράγματα, αλλά είναι το σύνολο των τεχνικών του πραγμάτων. Κατά τον Κυριαζόπουλο, η τεχνική καθιστά τον άνθρωπο έμεσο, εννοώντας ότι η τεχνική μεσολαβεί μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού κόσμου, εξασφαλίζοντάς του την αίσθηση της κυριαρχίας και της αυτονομίας. Αντί της φωτιάς, η κεντρική θέρμανση. Αντί βαδίσματος, το αυτοκίνητο. Αντί συναντήσεως, η τηλεφωνική συσκευή. Κατά κρίβεια, δια της απολυτοποίησης της τεχνικής δραστηριότητας, ο άνθρωπος επεδίωξε την αποξένωσή του από τη φύση. Και θα λέγαμε ότι το γεγονός αυτό τον απάλλαξε και από την ευθύνη της αξιολόγησης των υπαρξιακών του επιλογών σε σχέση με το ερώτημα περί ελευθερίας, το πρόβλημα του θανάτου
και ούτω καθεξής, εστιάζοντας για την έβρεση του απολεσθέντος νοήματος αρχής στην διολογικοποίηση της υπάρξεως. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ πέρα να επισημάνουμε, παραδείγματος χάρη, τρεις χαρακτηριστικές μορφές αλλοιώσεων του προσώπου σε σχέση με την ελευθερία του ανθρώπου. Επί παραδείγματι, θα λέγαμε, μία από αυτές είναι το ψηφιακό πρόσωπο, και δεν το εννοώ μόνο με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το κατασκευασμένο από το χρήστη πρόσωπο των κοινωνικών δικτύων, όπως και το πρόσωπο των διαφημίσεων, ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει, διότι κατασκευάζεται ως κόνσεπτ, η βασική του δουλειά όμως είναι να προκαλεί τον άνθρωπο να αγοράσει το προϊόν. Εδώ, όπως βλέπετε, λέει Νακίδα, μακάρι η ζωή σου να είναι τόσο υπέροχη όσο προσποίησε ότι είναι στο Facebook. Το πρόσωπο της ανθρώπινης βελτίωσης. Ναι, αυτή δεν είναι μία κούκλα σε μεγέθυνση, είναι η κυρία Pixie Fox, ένα μοντέλο 26 χρονών, το οποίο έχει υποβληθεί περίπου σε 200 επεμβάσεις κοσμητικής χειρουργικής, κατά τις οποίες έχουν αφαιρεθεί 6 πλευρές και έχει δεχθεί μόνιμα εμφυτεύματα ματιών για να αποκτήσουν το πράσινο, όπως λέει η ίδια, των κινούμενων σχεδίων, ενώ έχει ξοδέψει περίπου 170.000 δολάρια από αποταμιεύσεις αλλά και δωρεές από άνδρες οπαδούς της, προσπαθώντας να μοιάσει στην Jessica Rabbit, την Aurora από το Sleeping Beauty και την Holly Gould από τον Cool World. Και υπάρχει βεβαίως και το πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα αναγνωρίσει τον κύριο Ισιγκούρο, που είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε σε ένα συνέδριο στη Ρώμη. Ο κύριος Ισιγκούρο, από τα αριστερά, είναι καθηγητής, διευθυντής ενός εργαστηρίου ρομποτικής νοημοσύνης, ο οποίος ακριβώς έχει φτιάξει τη δική του απομίμηση, ένα ανδροειδές, το οποίο έχει χαρακτηριστικά του προσώπου του. Εγώ βεβαίως σας το δείχνω, αλλά θα αναφερθώ και σε μια άλλη περίπτωση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από βιοιατρικής μέχρι και, θα λέγαμε, εργασιακής και συνδικαλιστικής πλευράς. Μια χαρακτηριστική, ας πούμε, περίπτωση που συναντώνται βιοιατρικές μελέτες και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ρομπότ αλγοριθμική μηχανή Vital, το οποίο προσέλαβε ως μέρος του διοικητικού της συμβουλίου η εταιρεία, μια εταιρεία Deep Knowledge Ventures, τέλος πάντων, που εδρεύει στο Hong Kong, και το οποίο τροφοδοτείται με έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων που του δίνουν τη δυνατότητα να προβαίνει σε επενδυτικές συστάσεις που εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με τις κλινικές δοκιμές και την πνευματική ιδιοκτησία των πατεντών μελλοντικών εταιριών. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δίνονται δεδομένα, και εδώ βέβαια είναι το μεγάλο ερώτημα, εάν μία μηχανή μπορεί να έχει ηθική συνέστηση ή να κάνει ηθικές επιλογές, βεβαίως, εάν προγραμματιστεί. Και ποια είναι η ηθική του προγραμματιστή και πώς μπορεί αυτή να αποτυπώνεται. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα της αγωνίας για αθανασίας, νομίζω στις προηγούμενες εισηγήσεις, και θα έλεγα κυρίως στον κύριο Λί ότι εγώ πέρα από το κέρδος βλέπω τελικά το πρόβλημα της αθανασίας. Το πρόβλημα της αθανασίας. Δηλαδή, φτάνουμε μαζί με τον Κυριαζόπουλο στο συμπέρασμα ότι ιδιαίτερο στην εποχή της νεωτερικότητας ο άνθρωπος βρήκε στη φυσική πραγματικότητα τη μόνη δυνατή και τη μόνη αναγκαία γνώση προκειμένου να δημιουργήσει μέσω της γνώσης αυτής ό,τι η θρησκευτική πίστη ανέμενε μετά θάνατον. Ποια φύση όμως, η απομαγεμένη φύση του Βέμπερ και του Χάμπερμας? Φυσική συνέπεια τούτου, οι έρευνες, τα πειράματα και το πείραγμα της ανθρώπινης φύσης, ακριβώς ότι δεν αφήνουμε τη φύση να μιλά, αλλά προκαλούμε τη φύση να μιλήσει, που τουλάχιστον διαπιστώνεται και στα σύγχρονα βιοειθικά διλήμματα. Επομένως, οπτική γωνία δια της τεχνικής, η επιστήμη υποσχέθηκε στον άνθρωπο να τον ανεβάσει στο θρόνο της απόλυτης δύναμης και να τον καταστήσει άτρωτο έναντι των επιφορών του βίου και των μεταφυσικών ερωτημάτων και να τον οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο στην αθανασία. Παρακολουθώντας τη συνεχώς αυξανόμενη τεχνολογία στον χώρο παραγωγής ευθειών συσκευών και λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια του ανθρώπου από τον 17ο αιώνα να δημιουργήσει ανδροειδή όπως τον Γκόλεμ ή το Χομούνκουλους των Αλχημιστών, δηλαδή ένα βιολογικό υβρίδιο, συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος επιχειρεί διαχρονικά να δημιουργήσει ζωή εκβιάζοντας την αθανασία. Με αυτόν τον τρόπο όμως, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, εκχωρεί την ευθύνη για την ύπαρξή του στην τεχνολογία. Κατά τον Κυριαζόπουλο, δια των τεχνικών δυνατοτήτων υποκαθίσταται το ανθρώπινο πρόσωπο και η τεχνική ρυθμίζει την ιστορία,
χωρίς να μπορεί να επιλύσει τα υπαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου, γιατί είναι η ίδια που τα δημιουργεί. Εφόσον όμως η Ανάσταση που νίκησε το θάνατο αγνοείται από τον τεχνικό άνθρωπο, εκείνος, για να θυμηθούμε και τον ποιητή, καταναλώνει τη μερική ελευθερία του, τα λίγα γραμμάρια ευτυχίας, στο να δεσμεύεται στα όρια ή να δεσμεύει την ίδια στα όρια της κτιστότητας. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν την πρωτοείδα, την ταινία του Blade Runner, μια ταινία του 1982 με τον Harrison Ford και τον Rutger Hauer στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έχω εδώ πέρα έναν διάλογο, όπου το Roy Batty, που είναι ο Rutger Hauer, που είναι ένα ανδροειδές, τα οποία όμως ανδροειδοί έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, επισκέπτεται τον κατασκευαστή του, όλα αυτά καταλαβαίνετε σε συμβολικό επίπεδο τι μπορεί να σημαίνουν, και του ζητά τι να λύσει το πρόβλημα του θανάτου. Γιατί έχουν αρχίσει πια οι συσκευές να καταλαβαίνουν ότι θα πεθάνουν, αλλά έχουν αρχίσει να αισθάνονται ήδη άνθρωποι. Και τίθεται το ερώτημα του θανάτου. Αργότερα, στο ίδιο έργο, ο Rutger Hauer ως ρομπότ έχει μια σύγκρουση με αυτόν που τον καταδιώκει, τον Blade Runner, τον καταδιώκτη του, που είναι ο Harrison Ford. Μπορεί να τον σκοτώσει, γιατί είναι πολύ πιο δυνατός. Όμως, σεβόμενος τη ζωή σαν ένα αγαθό που ο ίδιος δεν μπορεί να απολαύσει, του χαρίζει τη ζωή, λέγοντάς του όμως ακριβώς ότι έχω δει πράγματα που εσείς οι άνθρωποι δεν θα πιστεύατε, είναι ένας μονόλογος, δεν μας παίρνει ώρα. Όλες αυτές τις στιγμές θα χαθούν τώρα, όπως τα δάκρυα στη βροχή. Έφτασε η ώρα να πεθάνω. Και λίγο αργότερα, αναρωτιέται ο Harrison Ford σε μια σκηνή ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου έσωσε τη ζωή. Ίσως σε αυτά τα τελευταία λεπτά αγάπησε τη ζωή περισσότερο από όσο είχε κάνει ποτέ. Όχι μόνο τη δική του ζωή, τη ζωή όλων, τη ζωή μου. Το μόνο που θα ήθελε ήταν οι ίδιες απαντήσεις που όλοι μας αναζητούμε, από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, πόσο θα ζήσω. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω ήταν να καθίσω εκεί και να τον βλέπω να πεθαίνει. Όμως βεβαίως τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά, αν λάβουμε υπόψη μας τον κύριο Άντωνι Λεβαντόφσκι, πρώην στέλεχος της Uber και της Google, ο οποίος ίδρυσε το 2015 μια μη κερδοσκοπική θρησκευτική εταιρεία, όμως την ονόμασε Εκκλησία, Way of the Future. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες αυτής της Εκκλησίας θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση μιας θεότητας βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ψηφιακή αυτή Εκκλησία, η οποία διαθέτει μια στοιχειώδη εκκλησιολογική δομή, διαθέτοντας έναν Dean, δηλαδή θα λέγαμε τον Αρχιεπίσκοπο, ένα Council of Advisors, που θα το ονομάζαμε Σύνοδο, και μέλη, ο λαός, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινωνικού δικτύου ανοιχτού κώδικας και κηρύττει με βάση το manual, που ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι είπε είναι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μου, ότι τα μέλη πρέπει να αναπτύξουν και να προωθήσουν την υλοποίηση, αποδοχή και λατρεία μιας θεότητας βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη, που αναπτύχθηκε μέσω υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσω της κατανόησης και της λατρείας θεότητας να συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνίας. Είναι ακριβώς αυτό. Ναι, θα φτιάξουμε μια τέτοια θρησκεία, γιατί θα είμαστε ικανοί να μιλάμε με το Θεό κυριολεκτικά και θα ξέρουμε κυριολεκτικά ότι Αυτός μας ακούει. Ο λόγος, λοιπόν, της ανθρωπολογίας ως κριτική παρέμβαση στο σύγχρονο λόγο περί ανθρώπου. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Θα έλεγα, λοιπόν, πρώτα ότι θα έπρεπε να σταθούμε λίγο στην θέση του, στην έννοια της παιδείας του προσώπου ως προϋπόθεσης ελευθερίας. Η ολοένα και αυξανόμενη κριτική στα διαμορφούμενα σύγχρονα πολιτισμικά διέξοδα οδηγεί στην παραδοχή ότι ο παραμυθιτικός λόγος Εκκλησίας θα μπορούσε να συμβάλλει στην ειρήνευση της ιδεολογικής ταραχής που επιφέρει ο κοσμοθεωρητικός πλουραλισμός της κοινωνίας. Επί παραδείγματι, όσον αφορά στη θεότητα του Λεβαντόφσκι, είναι σαφές ότι οι εξελίξεις τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένες και της τεχνικής νοημοσύνης και των βιοιατρικών επιτευγμάτων, προκαλούν ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα που κάνουν τους ανθρώπους να αναζητούν συμβουλές και παρηγοριά από μια υψηλότερη δύναμη. Τι θα κάνουν όμως οι άνθρωποι όταν η τεχνητή νοημοσύνη μας ξεπεράσει ως δρόντα υποκείμενα? Πώς θα επηρεαστεί η κοινωνία μας από την ικανότητα να δημιουργούνται σούπερ έξυπνα αθλητικά σχεδιασμένα μωρά, τα designer babies, που μόνο οι πλούσιοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά? Στο περίφημο έργο του Aldous Huxley, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος,
όπου περιγράφεται μια εφιαλτική, φουτουριστική κοινωνία βασισμένη στον έλεγχο των γεννήσεων μέσω της τεχνικής και με την επέμβαση στο γενετικό κώδικα των ανθρώπων παραγωγής εφιών όντων και ανδροειδών, όταν ο πρωταγωνιστής του μυθισταρήματος έρχεται αντιμέτωπος με τον πειρασμό της Ιωνία Θανασίας, την απορρίπτει χάριν της ελευθερίας και του δικαιώματός του στον πόνο και τον θάνατο. Αυτή την ελευθερία πρεσβεύει ο λόγος της Εκκλησίας υπό το πρίσμα της κριτικής του Μπερντιάγεφ στο έργο αυτό, δηλαδή όσο λιγότερο τέλειες είναι οι ουτοπικές, αλλά στην ουσία δυστοπικές κοινωνίες που σχεδιάζονται, τόσο περισσότερο ελεύθερες καθίστανται. Επομένως, τελικά, θα φτάσει κάποια στιγμή που η ίδια κοινωνία θα πει «Δεν θέλω την τελειότητα, θέλω την ελευθερία». Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτή η ελευθερία, απαιτείται η παιδεία του προσώπου. Βεβαίως, θα μπορούσαμε εμείς ως θεολόγοι να προβάλλουμε την θεολογική παιδαγωγική αρχή της διπλής μεθόδου γνωσιολογίας που προβάλλει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δηλαδή, μέσω του νοός και για τη συμμετοχή των ακτήσεων ενεργειών ή κατά το εγχωρούν γνώση του Θεού, δια του λόγου ως οργάνου αποδεικτικού η έρευνα των κτιστών, η οποία θέτει το ανθρώπινο πρόσωπο ως κριτήριο αξιολόγησης των επιστημονικών επιτευγμάτων. Και μέσω της μεθόδου αυτής, μπορούμε να εισαγάγουμε τον άνθρωπο στην κατανόηση της αληθούς δικαιοσύνης, που λένε οι πατέρες, ως έκφραση της εν Χριστώ λειτουργίας του νου, που θα τον οδηγήσει στην εκδήλωση της αληθούς φρονήσεως. Και αληθής φρόνηση, λέει, είναι η διάγνωση μεταξύ ποιητέων και ου ποιητέων. Και αυτή η αληθής φρόνηση του δίνει δυναμικό ρόλο για κριτική επέμβαση στο πολιτισμικό γίγνεσθε. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να σταθώ λιγάκι στο εξής. Βεβαίως υπάρχει η έννοια του «l'homme machine», ο άνθρωπος μηχανή. Ο Μέγας Βασίλειος όμως μας λέει ότι αυτό που εξηγεί και νοηματίζει το πρόσωπο, τον άνθρωπο ως πρόσωπο, είναι η ελευθερία του. Και αν και η λειτουργία της ύπαρξης θεωρείται από μερικούς ότι είναι μηχανικός τρόπος ζωής, έχουμε τον νηπτικό τρόπο ζωής στην πατερική σκέψη. Και θα ήθελα να τον περιγράψω με όρους κυβερνητικής. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο νους ως κυβερνήτης, αφού κατανοήσει την αστάθεια των ανθρωπίνων καταστάσεων, οφείλει να συμβάλλει στην ισορροπία τους. Διότι έτσι θα πετύχει να θεωρήσει με διάφανο τρόπο τη θέση του στη λειτουργία της κτήσης, αλλά και να εκτιμήσει εκ νέου τον ουσιαστικό ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων για την προσωπική του τελείωση. Δηλαδή, με ρεαλιστικό τρόπο, ο Καπαδόκης πατήρ θεωρεί τον νου ως μετασχηματιστή, ο οποίος με διαδραστικό προς το περιβάλλον του τρόπο προσπαθεί να ισορροπεί και να ανασυνθέτει την εικόνα της ασταθούς και διασπασμένης φύσεως συμπεριλαμβανομένης της υλικής. Ο κυβερνήτης νους εδώ αποκτά ομοιότητες με την κυβερνητική μηχανική σύμφωνα με τους ορισμούς που αυτή έχει λάβει μέσα από τις προηγούμενες δεκαετίες. Επεξεργάζεται τις πληροφορίες των αισθητών, μεταποιεί την πληροφορία σε γνώση και διαμέσου της γνώσεως κατανοεί εκ νέου τον κόσμο ως διδασκαλείο που τον ανάγει προς τον Θεό, την πηγή της αλήθειας και της γνώσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπέρβασης της μηχανικής αντίληψης περί ανθρώπου στον νηπτικό βίο αποτελεί το κεφάλαιο των λογισμών. Ο Ιωάννης ο Συναήτης, λόγου χάρη, παρατηρεί ότι η ησυχία της ψυχής είναι επιστήμη των λογισμών και ασφάλεια της σκέψης. Φίλος της ησυχίας είναι κάποιος ανδρείος και αυστηρός λογισμός που στέκεται άγρυπνος στη θύρα της καρδίας και φωνεύει ή διώχνει τους πονηρούς λογισμούς που τον πλησιάζουν. Η βεβαιότητα αυτή σημαίνει ότι υπάρχει μια αδιάκοπη νηπτική λειτουργία κατά των πονηρών λογισμών που προϋποθέτει ότι σε αντίθεση με τη μηχανή ή την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προγραμματίζεται για το πώς θα λογίζεται αλγοριθμικό το τρόπο, το πρόσωπο λειτουργεί αδιαλείπτως με θυσία ιδίου θελήματος, ενώνοντας τα διεστώτα, αναμορφώνοντας τις διασπασμένες από την αμαρτία δυνάμεις του, χωρίς να εκχωρεί την ελευθερία του σε αναβαθμίσεις λογισμικών προγραμμάτων. Δεν είναι αυτόνομο με την τεχνική έννοια του όρου, αλλά ζει την ελευθερία της εν Χριστώ ετερονομίας. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο άνθρωπος, ο κυβερνήτης νους, είναι θήτης, φωνεύοντας τους λογισμούς, όπως λέει ο Ιωσήος Συναήτης, αλλά και θύμα, βιώνοντας την πλήρωση της ελευθερίας του με τη μετοχή του στην ευχαριστιακή ζωή της Εκκλησίας. Τελειώνω, δύο έννοιες ακόμα μείνανε. Η δεύτερη έννοια είναι η αλήθεια της ύπαρξης ως κοινωνία αγάπης. Η αγάπη είναι σχέση,
Έξοδος από τον εαυτό μας, εκοπή του ιδίου θελήματος, ελεύθερη υποδούλωση στο θέλημα κάποιου άλλου. Κατά τον Ιωάννη Ζιζιούλα, ο λόγος του κάθε ανθρώπου, η ταυτότητά του, η αλήθειά του βρίσκεται στο ότι είναι πρόσωπο. Έχει την ταυτότητά του ριζωμένη στην αγάπη και την ελευθερία και όχι στην φύση και τον καταναγκασμό. Επομένως, το μοντέλο ενός σύγχρονου τεχνοανθρώπου, αντιθέτως, δεσμεύεται στην τεχνική και θεμελιώνεται στην αυτοαναφορικότητα. Σύμφωνα με ένα biohacker, και biohackers είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι λάτρεις εραστέχνες της βιολογίας και μπορούν μέσα στα υπόγεια του σπιτιού τους να φτιάξουν και εργαστήρια επέμβασης στο DNA, παρακαλώ, που εμφυτεύει μεταλλικούς δίσκους στο σώμα του και του δίνει την αίσθηση ότι επειδή μπορεί να αισθάνεται ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να διαχέει το εαυτός του και να αντιλαμβάνεται και άλλα πράγματα. Δοκιμάζουμε, λέει, τα πάντα στο σώμα μας για να μπορούμε να πούμε στον κόσμο να υπάρχει και αυτό. Γιατί είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε τους κινδύνους. Αλλά όταν κάποια στιγμή ένα εμφύτευμα από αυτά που είχε βάλει σταμάτησε να λειτουργεί από μία βλάβη, είπε ότι τότε αισθάνθηκε τυφλός, διότι το εμφύτευμα δεν λειτουργούσε. Αλλά όμως μόνο η απελευθέρωση από την αυτοαναφορικότητα και τον ατομικό τρόπο θεώρησης οδηγεί στην αληθινή ελευθερία και αγάπη ως τρόπο ύπαρξης. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ήθος και η αρετή δεν αποτελούν ατομικά καταρθώματα, αλλά εκκλησιαστικά επιτεύγματα. Τελευταία έννοια. Ο σεβασμός στο πρόσωπο, ελπίδα Αθανασίας. Σύμφωνα με μια κλασική πλέον, που την ξέρουμε όλοι μας νομίζω, ρίση κάποιου παλαιού πάστορος, σχετικά με τα διέξοδα που βιώνει ο άνθρωπος στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, η επιστήμη μας οδήγησε στο φεγγάρι, προφανώς αναζητώντας την Αθανασία, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε τον δρόμο απέναντι για να γνωρίσουμε τον γείτονά μας. Κατά τον Ιωάννη Ζιζιούλα, αν ο άνθρωπος δεν δει τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, δηλαδή ως πρόσωπο, τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα Αθανασίας. Τούτο σημαίνει κατά τον συγγραφέα μας ότι το πρόσωπο ούτε συντίθεται, ούτε αποσυντίθεται, ούτε συνδυάζεται, ούτε χρησιμοποιείται για υψηλούς σκοπούς. Όποιος μεταχειρίζεται ένα πρόσωπο με τέτοιους τρόπους, το μετατρέπει σε πράγμα, το οδηγεί στην ανυπαρξία, στην προσωπική ανυπαρξία. Κατά αυτόν τον τρόπο, συνεχίζουμε εμείς, επιτυγχάνει ο άνθρωπος, ο οποίος σέβεται το πρόσωπο, να δώσει απαντήσεις σε έναν κόσμο που ασφιχτιά κάτω από το βάρος της έλλειψης νοήματος. Φόβος θανάτου, άγχος, ενοχή, μοναξιά ορίζονται ως ζητήματα που πλαισιώνουν αυτή την έλλειψη νοήματος. Η θεολογική επιστήμη, θεωρώντας τον άνθρωπο υπό το πρίσμα της τριαδολογίας ως εξ αγάπης και ελευθερίας δημιούργημα του Θεού, το οποίο συντηρείται από την πρόνοια και την αγάπη του Θεού και οφείλει κατ' εικόνα του δημιουργού του να ασκήσει την ελευθερία του, ώστε να τελειώσει τη φύση με τρόπο που υπερβαίνει τις νομοτελειακές της δεσμεύσεις, μπορεί λοιπόν αυτή η θεολογική επιστήμη, με τον παιδαγωγικό της τρόπο, να δώσει όντως προοπτική στο ερώτημα περί Αθανασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.